για ιερόσκοπο. Ο ιερός αυτός σκοπός είναι η διάσωση της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αγιουρπόλεως. Η ιστορία των βιβλίων ξεκίνησε γύρω στο 1922, τότε που ο Πόντος σφαγιάστηκε και διώχθηκε. Την ίδια στιγμή οι Αγιουροπολίτες άφηναν πίσω προσωπικά αντικείμενα και περιουσίες, σκεπτόμενοι πως πρέπει να σώσουν τον πολιτισμό του φροντιστηρίου της Αγιουροπόλης. Έτσι, η κάθε οικογένεια φόρτωσε στους ώμους της βιβλία, κοιμήλια και ιστορία. Με αυτόν τον τρόπο και κάτω από απάνθρωπες συνθήκες ξεκίνησε η οδύσσια των βιβλίων. Φτάνοντας στην Ελλάδα, επισκέπτονται την Άουσα. Αποφάσισαν να εγκατασταθούν, μιας και η πόλη τους θύμιζε την πατρογονική της εστία. Έτσι ιδρύθηκε τις 11 Απριλίου του 1927 ο Εκπαιδευτικός Σύλλογος Ναούσης, ο Κυριακίδης. Αρχικά η βιβλιοθήκη του Φιλοεκπαιδευτικού Συλλόγου στεγάστηκε στο πρώην τουρκικό τέμενος, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1933, το οποίο είχε παραγωγηθεί στο Σωματείο με απόφαση του τοπικού γνωματικού συμβουλίου του Γραφείου Ανταλλαγής Βέλειας. Ο αριθμός των βιβλίων τότε έφτανε περίπου τους 5.000 τόμους. Με την κατάρρευση όμως του τέμενου, το 1933, ο Σύλλογος ανέστελε τη λειτουργία του και τα βιβλία μεταφέρθηκαν στα υπόγεια ενός νεοαναγυρώμενου σχολείου, όπου και βρίσκει και τα μελετά το 1939 ο Αντώνης Σιγάλας, καθηγητής παπυρολογίας και παλαιογραφίας, ο οποίος είχε επισκεφτεί τη βιβλιοθήκη το 1929. Ο ίδιος αναφέρει ότι βρήκε μόνο 968 έντυπους τόμους, 70 χειρόγραφα, ένα φυρμάνιο και 5 κώδικες, ενώ κάνει αναφορά για πολυτιμότερα θρησκευτικά εικόνας και λοιπά κοιμήλια. Τα βιβλία, με τη φροντίδα του τότε Δημάρχου Νάουσας Κοκκίνου, μεταφέρθηκαν στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης μέχρι το 1949, χρονιά κατά την οποία κάει και η Νάουσα και χρειάστηκε να μεταφερθούν και πάλι στα υπόγεια του Δημαρχείου μέχρι το 1964. Το 1959 ο Σύλλογος επανεδρύεται με το όνομα Εύξηνος Λέσχη Ποντίο Νάουσα, Εθνική Βιβλιοθήκη Αγιουρπόλεως, ο Κυριακίδης. Τα βιβλία που απέμειναν πέρασαν στην κυριότητα του Συλλόγου, αλλά ο αριθμός τους είχε μειωθεί δραματικά. Είχαν απομείνει μόνο 796 τόμοι. Σήμερα, τα σημαντικότερα ιερά αντικείμενα των Αγιουροπολιτών σώζονται και εκτίθενται στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα, ενώ τα βιβλία, 973 τελικά στον αριθμό, φυλάσσονται στο τριώροφο ιδιόκτητο κτίριο της Εξήνου Λέσχη Νάουσας. Έτσι σήμερα γίνεται προσπάθεια τα κοιμήλια και τα βιβλία να επιστρέψουν στον τόπο τους, αλλά και στο κτίριο Τουρπάλι, όπου και βρίσκονται μέχρι το 1949, εκεί όπου θα δημιουργηθεί το μουσείο το οποίο θα τα στεγάσει. Όμως, για να γίνει αυτό, χρειάζεται προσπάθεια και κοινός αγώνας. Αυτός ο πλούτος, τον οποίο έχει την τιμή να φιλοξενεί η Νάουσα και να ανήκει σε όλους τους ποντίους και μη, μπορεί να αναδειχθεί και να αναδείξει την περιοχή μας ακόμα περισσότερο. Όλοι μαζί για έναν ιερό σκοπό. Σας ευχαριστώ, καλή διασκέδαση και μαζί θα πετύχουμε. Το οφείλουμε στους προγόνους μας, οι οποίοι δεν ήταν και στις καλύτερες εποχές. Και εκείνοι είχαν δυσκολίες, όπως περνάμε τώρα. Αλλά βγήκανε παλικάρια, έτσι και εμείς. Επίσης, τη σημερινή εκδήλωση τιμάνε και οι ομοσπονδίες και οι δύο με εκπροσώπους και την ομοσπονδία την ΠΟΕ την προσωπεύει ο κύριος Καγκελίδης και πρόεδρος του Συλλόγου Χωραφάς. Σας ευχαριστώ. Καλή διασκέδαση.